Πώς θα απαντήσει το Λονδίνο σε περίπτωση που η Μόσχα χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, εξετάζει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent. Όπως αναφέρεται, σε πρώτη φάση αποκλείεται η απάντηση με πυρηνικά όπλα, αλλά αυτή θα έρθει με συμβατικά όπλα. Κύριος στόχος των Βρετανικών δυνάμεων, κυρίως της αεροπορίας και των F-35B εκ των πραγμάτων, θα είναι, όπως αναφέρουν ειδικοί, οι βάσεις εκτόξευσης των ρωσικών πυρηνικών πυράβλων. Αλλά όπως τονίζουν, όσες βάσεις κι αν κτυπήσουν, θα μείνει ένα ποσοστό της τάξης του 10% ανέπαφο, ικανό να καταστρέψει μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο ή το Παρίσι. Ο Δ. Άγγελεμ λέει: «Πραγματικά υποψιάζομαι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σκέφτεται ήδη πιθανές απαντήσεις. Το σκέφτεται από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος». Πρόσθεσε ότι οι αξιωματούχοι της άμυνας έχουν επιφορτιστεί με την αξιολόγηση της σοβαρότητας των ρωσικών απειλών και τον προσδιορισμό του τι πρέπει να θεωρείται ως πραγματική προειδοποίηση για επερχόμενες επιθέσεις. «Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης γι' αυτό», είπε ο Δ. Άγγελεμ. Η μία είναι ότι ο Πούτιν είναι απλώς ένας πανικόβλητος γκάνγκστερ, ένας θορυβώδης, ο Ρώσος Τραμπ. Αλλά η άλλη άποψη είναι ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ σοβαρός με αυτά που λέει. Είπε επίσης ότι αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει πραγματικά πυρηνικά όπλα κατά της Ουκρανίας, το ΝΑΤΟ πιθανότατα θα ακολουθήσει μια συντονισμένη απάντηση. Αντί το Ηνωμένο Βασίλειο, ενεργήσει μόνο του. Κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε βρετανική πυρηνική απάντηση ήταν εξαιρετικά απίθανη και θα ήταν μόνο μια απόλυτη απελπισμένη έσχατη λύση σε περίπτωση που οι Βρετανοί αισθανόταν μια σαφή υπαρξιακή και άμεση απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο.